έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου και περιμένουν τη δεύτερη οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και παράλληλα άρχισε ο εμβολιασμός υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας. Χαρακτηριστική είναι εξάλλου η ανάρτηση που έκανε προημερών ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας Ηλίας Ακίδης αμέσως μετά τον εμβολιασμό του. Ας αφήσουμε τις περίεργες συνωμοσίες και ας ακούσουμε τους ειδικούς σχολίασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ευχήθηκε καλή λευτεριά από τον ιό που έχει ανατρέψει τα πάντα στη ζωή μας. Ξεκίνησαν όντως οι εμβολιασμοί. Σε πρώτη φάση θα γίνουν από αυτά τα περισσευούμενα που λένε, δηλαδή κάποια ραντεβού που κλήθηκαν και δεν έχουν πάει οι συμπολίτες μας. Έχουν αναλάβει ο στρατός και η αστυνομία να γίνουν αυτοί οι εμβολιασμοί. Σε πρώτη φάση δηλώσαν το 30% περίπου των συναδέλφων να εμβολιαστούν και από ό,τι πληροφορούμαστε αργότερα θα μπούμε σε μια διαδικασία και εμείς μετά τα ηλικιακά όρια που έχουν βάλει για τους συμπολίτες μας θα μπούμε και εμείς και θα δηλώσουν και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν. Είμαστε σε καλό ρυθμό θα έλεγα. Προηγήθηκε ο εμβολιασμός γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, Ανδρέας Παπαδρούδης, έκανε σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο με τον εμβολιασμό του. Το πρώτο βήμα προς την ελευθερία έγινε σήμερα το πρωί στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Δημοτήχου, έγραψε χαρακτηριστικά. Στον Βόρειο Εύρο, οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού γίνονται στο νοσοκομείο Δημοτήχου και το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Ακούμε τους ειδικούς, δεν ακούμε αυτούς τους συνωμοσιολόγους που θα βγάλουμε κέρατα, θα μας βάλουν τσιπάκια. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία πάει σε δεύτερο, σε τρίτο κύκλο και εμείς θα λέμε διάφορα ανέκδοτα. Όχι, θα πάμε να εμβολιαστούμε όλοι. Επιτέλους να ελευθερωθεί η Ελλάδα και όλος ο κόσμος από αυτό το βραχνά. Εξάλλου, όπως δημοσιεύει το reportal.gr, σε πολλά στρατόπεδα της Αλεξανδρούπολης, οι υπηρετούντες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα και να δηλώσουν αν επιθυμούν να εμβολιαστούν ή όχι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα στελεχώσουν τη λεγόμενη λίστα αναπλήρωσης. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το 10% των ραντεβού για τον εμβολιασμό χάνονται λόγω μη προσέλευσης των πολιτών, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται δόσεις. Προκειμένου να μην υπάρξει καμία δόση χαμένη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης του ραντεβού. Πρόκειται για προληπτικό μηχανισμό που θα κινητοποιεί άμεσα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σώματων ασφαλείας πρώτης γραμμής, προκειμένου να εμβολιαστούν όπου χάνονται ραντεβού. Κριτήριο αποτέλεσε η δεδομένη ετοιμότητα αυτών των στελεχών, ώστε να μεταβαίνουν χωρίς καθυστέρηση στα σημεία εμβολιασμού. Όσον αφορά τον γενικό πληθυσμό, άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για όσους είναι από 80 ως 84 ετών.